Jos, vou me ensinar para o senhor ganhar no final do escolhido. O que é que você vai fazer? Não vai? O patrão é tu, o senhor vai ser assim. É, diga, rapaz. Lenta, hein? Manda para a diga. Imitera. Imitera. Quem não se batia de pôr? Imitera. Σήμερα βραβεύεται ο πρώτος αριστέστατος στο Αριστοτελείο. Ο κύριος Αλέξανδρος Σωτήριος Ντόβας του Βασιλείου συνεχίζει την παράδοση των 15 χρόνων του Αριστοτελείου και μας έδωσε την ιδιαίτερη αυτή χαρά. Εμείς στα πλαίσια αυτή των 15 χρόνων της λειτουργίας αποφασίσαμε να τον βραβεύσουμε. Και η βράβευση αυτή είναι σημαδιακή και θα γίνει από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κορίνθιο Σικιώνος Φελαιού Ταυσού και Πολυφεύγους, κύριο Διονύσιο. Στους δύσκολους αυτούς καιρούς, η Εκκλησία και η παιδεία μας, και όταν λέω Εκκλησία, ομιλώ για την Ορθοδοξία μας, είναι το στήριγμα της κοινωνίας μας. Εμείς, έχοντας αυτό σαν μήνυμα, αποφασίσαμε να γίνει η βράβευση εδώ στη Μητρόπολη. Το ήθος και η διαγωγή του αριστέστατα κ. Ντόβα είναι μοναδικό. Είναι ένας αποφοιτήσαντας του Αριστοτελείου, ο οποίος μπορεί να μιλήσει την αρχαία ελληνική γλώσσα. Υπάρχουν μερικοί νεοέλληνες που όταν θα τον ακούσουν μπορεί να μην το καταλαβαίνουν τι λέει. Κι όμως είναι μια πραγματικότητα. Αυτό είναι το ήθος αυτού του παιδιού. Λοιπόν, σεβασμιότατε, σας παραδίδω την πλακέτα και το αριστείο που θα ήθελα να παραδώσετε στο πρωτεύσαντα, κύριο Ντόβα. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να πω το εξής. Εμείς σαν Κορίνθοι είμαστε ευτυχείς γιατί έχουμε σαν ηγέτη της Εκκλησίας μας το Σεβασμιότατο. Γιατί πιστεύω ότι η Ορθοδοξία δεν πρέπει να είναι από μόνη της μία αλήθεια, αλλά και οι ηγέτες οι οποίοι την προβάλλουν θα πρέπει να είναι ακέραιοι. Και πιστεύω αυτά τα 10 χρόνια που υπηρετεί ο Σεβασμιότατος στην περιοχή μας έχει τιμήσει με το παραπάνω το όνομά και την Ορθοδοξία. Ευχαριστώ. Είναι περιττό να πω ότι έχω πολλαπλή χαρά σήμερα. Και έχω πολλαπλή χαρά γιατί ένα σχολείο που επιτελεί ένα σημαντικότατο έργο στην περιοχή της Κορινθίας, όπως το Αριστοτέλειο, έκρινε απαραίτητο να βραβεύσει δημόσια αριστεύσαντα μαθητή του και μάλιστα για επιδόσεις του που αναφέρονται σε καθαρός ελληνικά θέματα όπως η γλώσσα και όπως η πίστη. Και η δεύτερη αιτία είναι το ότι αυτό το σχολείο ζητάει τη συνδρομή της Εκκλησίας όχι στο να λειτουργεί αλλά στο να συνεργάζεται και να παρέχει τα νάματα της πίστεως στους μαθητές. Είναι αυτό που λείπει από τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Είναι αυτό που την έκαμε να είναι η έλλειψή του φτωχότερη. Γιατί πράγματι μας καταλαμβάνει κατάθλιψη όταν διαπιστώνουμε ότι οι νέοι άνθρωποι στα σχολεία δεν παίρνουν εκείνα τα εφόδια που θα τους κάνουν ανθρώπους, αλλά παίρνουν εφόδια που θα τους δώσουν γνώσεις ξερές, προκειμένου στη συνέχεια να βγουν σε αυτή την αντιμαχόμενη κοινωνία και
να συμβάλλουν στην προσπάθεια να κατασπαράξει ο ένας τον άλλο. Γι' αυτό και η Εκκλησία πάντοτε μιλούσε για ανθρωπιστική παιδεία. Έτσι γεννηθήκαμε, έτσι μεγαλώσαμε. Αυτό ήταν το πνεύμα μας και τώρα μας λείπει. Όταν λοιπόν γίνεται μια προσπάθεια να ξαναβρούμε αυτό το πνεύμα, μπορούμε να μην χαίρουμε, μπορούμε να μην συγκινούμεθα, μπορούμε να μην συγχαίρουμε το απτό παράδειγμα της υλοποίησης, όπως είναι ο κύριος Ντόβατς. Καμαρώνω λοιπόν και χαίρομαι. Η τοπική μας εκκλησία κάνει πολύ μεγάλες προσπάθειες για να επικρατήσει η χριστιανική αγάπη. Και αυτό, παρά την πολεμική που υφίσταται, το κατορθώνει σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και υπ' αυτή την έννοια θα το ξαναπώ δημόσια, είμαι ευτυχής που η Ιερά Σύνοδος και η Εκκλησία μας μου ανέθεσε την διαπείμανση ενός τόσο καλού και ευλογημένου και δεχομένου την χριστιανική κατήχηση λαού των Κορινθίων. Κύριε Διευθυντά, κι άλλη φορά μου έχετε ζητήσει να προσφέρω στο σχολείο σας ως υποτρόφους μαθητές οι οποίοι θέλουν και έχουν την έφεση να μάθουν γράμματα για λόγους παιδείας και ανθρωπιστικούς. Και αυτό σας διαβεβαιώ ότι θα το πράξω. Όμως θέλω να ξέρετε ότι μου λύνεται και μένα τα χέρια για να μπορώ να μιλάω στο λαό μας και να λέω πως τέτοια σχολεία μπορεί να έχουν αποτελέσματα. Γι' αυτό ο καθένας που αναλαμβάνει τις ευθύνες του ως γονεύσος και δαιμόνας, ας κάνει εκείνο που χρειάζεται. Εγώ, Σωτήρι μου και Αλέξανδρε, να ξέρεις ότι θα σε παρακολουθώ από εδώ και πέρα την εξέλιξή σου και σε ό,τι χρειαστείς θα είμαι κοντά σου, είτε πνευματικό είτε και υλικό. Θα μου πεις, εγώ που αριστεύω έχω την ανάγκη. Ναι, εσύ την έχεις την ανάγκη, γιατί σε σένα χρειάζεται ώστε να έχεις τις δυνατότητες το πεδίο της μελέτης σου και της έρευνάς σου να επεκταθεί. Εάν ασχολείσαι και με το βιοπορισμό, τότε δυσκολεύουν τα πράγματα. Εάν όμως ασχοληθείς αυτή τη στιγμή με την έρευνα και με την μελέτη και με την απόκτηση μετεπιστήμης γνώσεως, θα έχεις αποτελέσματα. Βέβαια, να ξέρεις ότι όσα πολλά κι αν μάθεις, ό,τι τίτλους κι αν κατακτήσεις, εάν δεν έχεις την ανθρωπιά, δεν θα κάνεις τίποτε. Θα ισχύει αυτό που μου αρέσει να λέω κάθε φορά που βρίσκομαι στα σχολεία και το οποίο έλεγε ο Πλάτωνας. Επιστήμη χωριζομένη αρετής, φανουργία εστί, αλλού σοφία φαίνεται. Το κατάλαβες και το ξέρεις αφού ασχολείσαι με αυτά. Δώσε εσύ τις προεκτάσεις σου. Εγώ για άλλη μια φορά και μπροστά στις κάμερες και μπροστά στους καλούς σου γονείς και στα αδέρφια σου και σε όλους εκείνους που ασχολήθηκαν με το να αποκτήσεις σήμερα αυτή τη δυνατότητα, λέω ότι σε καμαρώνω σαν να είσαι παιδί. Είμαι ο πνευματικός σου πατέρας και είσαι το παιδί μου. Να ζήσεις, παιδάκι, να προκόψεις και μακάρι να βρεθούμε και άλλες φορές βλέποντας και την πρόοδό σου και την περαιτέρω αξιοποίησή σου. Από τέτοιους ανθρώπους έχει ανάγκη ο τόπος μας.
φοβάμαι πάρα πολύ για ό,τι συμβαίνει. Και αν δεν υπάρχουν άνθρωποι με μυαλό και με πυγμή και με θέληση, ο τόπος θα πηγαίνει πάντα πίσω. Τρεις άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν τα πάντα, έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, μεγάλος επιστήμονας και φιλόλογος, ότι ένας άνδρας ζήλο πεπειρωμένος αρκεί να μετατρέψει ολόκληρο δήμο. Να ζήσεις λοιπόν. Ευχαριστώ. Πάρε την πλακέτα σου, να θυμάσαι αυτή την ημέρα που πρέπει να σε κάνει περήφανο. Μας την κυρνάτε λίγο προς τα δω. Βέβαια. Ναι. Και το αριστείο σου. Ευχαριστώ πολύ. Σεβασμιότητα να ξέρετε, γράφτε στο ημερολόγιο σας ότι είναι από τα άτομα που θα συρθούν αργότερα στην κοινωνία μας και θα διαπέψει στο νομικό κλάδο το οποίο επιθυμεί. Μακάρι, μακάρι. Εμείς σαν σχολείο είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Ωραία. Αφής μου δίδεται η δυνατότητα να εκφράσω την ειλικρινή ευδαιμονία, την οποία μου επιτρέπεται σήμερα να γεύομαι, δράτωμαι της ευκαιρίας και ομολογώ πως οφείλω να μεταφράσω αυτήν την οπωσδήποτε ειδήνουσα και τιμητική δια το πρόσωπό μου επιβράβευση σε γνωμοσύνη. Καταρχάς, προς τον ύψιστον που με αξίωσε σήμερα να δικαιούμαι ένα χαίρο. Εκ δευτέρου, προς την οικογένειά μου και για ευνόητους φυσικά, τους γονείς μου. Τρίτον, προς τους καθηγητές μου όλους, τους εμφανείς και τους αντίλους, τους φερονίμους προπάντων, αλλά και τους εμέσους. Και εν γέννη προς όλους, όσοι πνεύματι ομοθύμω, όλος αδόλο και ανιδιοτελή, με ήργαν καθ' όλη την πορεία μου αυτήν προς την επιτυχία. Ολόκαρτα λοιπόν, ευχαριστώ. Και πάνε. Πολύ ωραίο χειριστή τη γλώσσα. Το απέδειξε. Δεν ξέρω μόνο αν αυτή η χρήση τη γλώσσα. Δεν είναι χρησιμοποιήθη. Ναι. Αλλά. Κοίταξε να δει. Παρακαλώ. Τώρα που η γλώσσα μα έχει παραφθαρεί τελείως, πρέπει να ξέρεις ότι η Εκκλησία εξακολουθεί να την κρατά. Και την κρατά όχι μόνο μέσω των λόγων της, γιατί οι λόγοι της είναι και στην Δημοτική. Όμως έχουμε ύμνους που είναι γραμμένοι στην Ομηρική, άλλοι στην Αττική διάλεκτο, άλλοι στη Βυζαντινή γλώσσα. Και φτάνουμε μέχρι και σήμερα. Οπότε είναι ένα γλωσσικό ταμείο η Εκκλησία που πιστεύω ότι θα φαλυρίσει τελευταίο. Κοιτάξτε, νίτε, τα όντα δεν γίνεται να χαθούν. Έτσι, όντα εννοώ αυτά που υπάρχουν. Έτσι. Από εκεί και πέρα είναι ποιος έχει το νου να τα χρησιμοποιήσει, έτσι, να τα δράξει προς ωφέλεια δική του και όλης της κοινωνίας μας. Να είστε καλά. Και πάλι συγχαρητήρια. Να ευχαριστήσουμε και τα μέσα της ενημέρωσης, τα οποία πρόθυμα ανέλαβαν να προβάλλουν αυτό το γεγονός, που και σπανίζει και που είναι και αξιομήνυτο και αξιοτίμητο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα εσύ, θα ξανάρθεις εδώ για να πάρεις κανένα βραβείο κι εσύ.